Εγώ θα ήθελα, σεβόμενος και την πρόσκληση που μου έγινε, αλλά και τη σύσταση που μου έκανε ο γραμματέα τη Νίκαια, ότι ρε, μην πα εκεί και βγάλει λόγο. Λέω, Όχι, δεν θα βγάλω λόγο. Έτσι λοιπόν, <laughs> θα καταθέσω νούμερα. Τα λόγια είναι περιτά που λέει την ώρα που χωρίζουμε. Λοιπόν, θα καταθέσω νούμερα για να καταλάβετε ποια είναι η κατάσταση και τα προβλήματα στον χώρο των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Λοιπόν, οι μικρομεσαίε επιχειρήσει στην Ελλάδα στο σύνολό του είναι 740.000 τι ε, 740.000 λοιπόν, η κυβέρνηση του κυρίου Μητσοτάκη έχει στοχοποιήσει με φωτογραφικό νόμο το φορολογικό αυτό που ψήφισε τώρα τις 250.000 να τις στείλει με το ζόρι σπίτι τους. Αυτό τι σημαίνει. Σημαίνει χοντρικά ότι ένα εκατομμύριο άνθρωποι γιατί το κάθε μαγαζί δεν είναι ένας άνθρωπος, είναι μια οικογένεια γιατί αυτός ο νόμος, το φορολογικό δηλαδή που θα κλείσει τις επιχειρήσεις που θα αρχίσουν τα λουκέτα από το 24 και θα ολοκληρωθούν στις αρχές το πρώτο εξάμηνο του 25. Τι κάνει, σου βάζει ένα όριο, ντε και καλά ό,τι και να δηλώσει φίλε μου, εγώ θα σε φορολογήσω για τόσα. Το δυσκολεύει και άλλο το έργο. Ότι όταν είσαι παλιός θα σου βάλω ένα 30% ακόμα. Δηλαδή οι άνθρωποι που είναι κοντά στη σύνταξη, δεν θα μπορούν να βγουν στη σύνταξη. Θα κλείνουν το μαγαζί αφήνοντα πίσω του ένα χρέο. Το χρέο αυτό τι σημαίνει, ότι μπορεί να χάσω το σπίτι μου αύριο, μπορεί να με κυνηγάει η τράπεζα μεθαύριο και με τον καινούργιο νόμο που ψήφισε ο κ. Μητσοτάκη, ότι από 500 ευρώ και πάνω πα και φυλακή. Λοιπόν, γι' αυτό τώρα ετοιμάζουν να φτιάξουν τι καινούργιε φυλακέ των ασπρόπικων, να τι γεμίσουν με μικρομεσαίου ανθρώπου οι οποίοι θα κλείσουν χρεωμένοι τα μαγαζιά του σε λίγο. Λοιπόν, για να μην λέω πολλά, Εμεί, σαν Εμπορικό Σύλλογο Νικαία, τι κάναμε. Προτείναμε ορισμένα πράγματα. Για να ακυρωθεί αυτό ο νόμο, το πρώτο πράγμα που χρειάζεται είναι να κερδιθεί από το κίνημα των μικρομεσαίων αφορολόγητο. Είμαστε η μοναδική τάξη στην Ελλάδα που δεν έχει αφορολόγητο. Φορολογούμαστε από 0 ευρώ. Δηλαδή, από 0 μέχρι όσο δηλώσει, φορολογείσαι. Δεν υπάρχει αφορολόγητο. Εμεί, λοιπόν, ω Εμπορικό Σύλλογο Νικαία, προτείναμε 12.000 αφορολόγητο και 2.000 για κάθε παιδί. Αυτό είναι το πρώτο. Επειδή δεν μένουμε στα μικροπροβλήματα του χώρου μας και λέμε ότι για να πετύχει κάτι το μαζικό κίνημα πρέπει να είμαστε αλληλέγγυοι. Αυτοί τι καταφέρανε. Καταφέρανε να κάνουν κοινωνικό αυτοματισμό. Πρώτα μας κατηγορήσανε για φοροφυγάδες και μετά περάσανε αυτό το νομοσχέδιο. Αφού παίζανε τα κανάλια, τα καθοδηγούμενα από τη Νέα Δημοκρατία, Παίζανε επί αρκετό διάστημα οι φοροφυγάδε που κλέβουν, που δεν κόβουν αποδείξει, που δεν κάνουν, που δεν δείχνουν. Λοιπόν, εμεί λοιπόν προτείναμε ω Εμπορικό Σύλλογο Νικαία πέρα από το δικό μα το πρόβλημα ότι για να μπορέσει να αντιστραφεί κάπως αυτή η κατάσταση πρέπει να επανέλθουν πίσω τα δώρα και οι άδειες συνταξιούχων και δημοσίων υπαλλήλων. Από τότε που κοπήκανε αυτά τα ποσά έχει ξεχαστεί η ορταστική δουλειά. Αυτή είναι η ουσία ότι πράγματα τα οποία παρθήκανε με τα μνημόνια, υποτίθεται έκτακτα μέτρα, τα κάνανε μόνιμα. Λοιπόν, το δεύτερο, κατάργηση του φόρου επιτιδεύματος, τα 650 ευρώ που σου βάζει κεφαλικό φόρο. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή πάνε να περάσουν από τα κανάλια ότι ο κεφαλικό φόρο λέει αυτό. Ε, Ακυρώνεται, λέει από την κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη, του μεγάλου Σωτήρα. Είναι ψέματα αυτό. Ακυρώνεται το 650 μόνο όσου δηλώσουν πάνω από το, από, το από το φορολογικό ποσό που βάζει ο νόμο. Αυτοί που θα είναι από κάτω, αφενό μεν θα φορολογηθούν με ποσά που δεν θα μπορούν να πληρώσουν, αφετέρου το 650 μένει εκεί πέρα. Λοιπόν, μα παίζουν με τις λέξεις, καθοδηγούν τον κόσμο από την τηλεόραση. Εκείνο που πρέπει να γίνει είναι να μπορέσει να υπάρξει αλληλέγγυο κίνημα μικρομεσαίων και εργαζόμενων. Δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό το πράγμα. Ομαδούλες, ομαδούλες κοινωνικές και ένα κοινωνικό μουσαϊκό το οποίο από το φόβο και από όλα αυτά τα οποία βλέπετε κάθε μέρα και τα ζείτε να, να συνεχιστεί. Πρέπει ο λαός να ενωθεί και πρέπει ο λαός να, να, ενώσει και τα αιτήματά του για να μπορέσει να τα διεκδικήσει πιο αποτελεσματικά. Θα ήθελα να συνεχίσω, αλλά έχω με τη, τη σύσταση του γραμματέα. Ευχαριστώ πάρα πολύ που με ακούσατε.